πήρε κανείς τη φωνή σας? Όχι, και δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Γιατί? Απαπαπαπα. Δεν θα ήθελα καθόλου. Έχεις δει ποτέ κανένα παιδί να προοδεύσει έχοντας γονιό τραγουδιστή ή ηθοποιό? Είναι αυτή η κατάρα που λέμε του μεγάλου ονόματος. Γιατί όμως? Ας είναι καλύτερος από το γονιό. Ναι. Όλοι, γιατί έτσι είμαστε. Καλά, ο πατέρας του, ναι, ήταν σπουδαίος. Ή η μάνα του, ή ο μπαμπάς, ναι, του, τι ωραία τραγουδούσε. Και καταρακώνονται τα παιδιά. Είναι αλήθεια. Δηλαδή λες, γιατί ρε παιδί μου, βρίζει την ώρα και τη στιγμή που διάλεξε να γίνει ηθοποιός, που διάλεξε να γίνει τραγουδιστής και δεν πήγε να γίνει, ξέρω εγώ, γιατρός, δικηγόρος, μαραγκός, ναι, ό,τι θέλεις. Ναι. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Το ξέρω. Και λέω, ευλογώ το Θεό που δεν έγινε μου, τη κόρη μου, τα εγγόνια, Παναγία μου, τίποτε. Γιατί ο κόσμος δεν τον δέχεται. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δυστυχώς. Πες μου ένα από το Hollywood, πολύ λίγοι. Ναι, στα, ναι, εκατομμύρια ηθοποιών, τραγουδιστών, 3-4. Ναι. Είναι αυτοί που ξεχώρισαν. Ναι. Ο Ντάγκλας, ξέρω εγώ, η Αντζελίνα Τζολί. Η Μινέλη, ναι, πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και εντάξει, όντως, άμα αγαπάτε τους δικούς σας ανθρώπους, λέει είναι καλύτερα να μπουν. Να μην... Παρόλο που περάσατε καλά εσείς σε αυτό το χώρο, είναι αυτό το θέμα, ναι. Θα δυσκολεύονταν να συγκριθούν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν είναι σωστό.